από τον κόσμο των βιβλίων, των παραμυθιών, όλων αυτών των στοιχείων που συνοδεύουν την Ελένη Μπετινάκη και βεβαίως τα νέα για τα νηπιαγωγάκια μας και γενικότερα για τον κόσμο, τους εκπαιδευτικούς, τους νηπιαγωγούς και τους γονείς. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα μου. Τι κάνεις? Είμαι καλά, σε βρίσκω καλά. Και σε βρίσκω και πιο φωτεινή και πιο χαμογελαστή. Κοίτα, συνήθισα να είμαι μέσα στο σπίτι μάλλον και έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα. Ασχολούμαι με πάρα πολλά ως συνήθως, οπότε αυτό με κάνει να έχω διάθεση, έχω πολλή δημιουργικότητα και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τις μέρες μας. Τις προηγούμενες ημέρες, εγώ εδώ, όπως τα ξέρεις, φροντίζω με ενημερωτικό πλέον χαρακτήρα, αλλά και με αυτές τις πινελιές που δίδουμε μέσα από συνταγές, μέσα από ανθρώπους βασικά που συναντάω, έστω και εξ αποστάσεως με ασφάλεια, να κάνω τον κόσμο λίγο να χαμογελάει περισσότερο. Όμως, μέσα σε αυτά τα οποία θέλουμε να μάθουμε, είναι και το τι συμβαίνει για τη δική σας περίπτωση, με τα νηπιαγωγεία τι ισχύει, γιατί ακούγαμε για τα εξ αποστάσεως, συζητούσαμε πριν από κάποιες μέρες για τα δημοτικά. Στα νηπιαγωγεία δεν ακούω κάτι, τι γίνεται? Κοίταξε να δεις τώρα, η ιστορία με την νηπιαγωγεία είναι πολύ μεγάλη. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πιο τρυφερή ηλικία των παιδιών. Έχουμε μάθει να είμαστε μαζί τους, να ζούμε βιωματικά τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το να γίνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την νηπιαγωγείο, όπως ακούμε τόσα πράγματα που γίνονται με δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο και πάει παραπέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε την ιδιαιτερότητα που έχουν τα παιδιά σε αυτήν τη ηλικία. Φανταστείτε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη χαθήκαμε από τα σχολεία. Χάσαμε τα χάδια μας, χάσαμε την αγάπη μας, χάσαμε τα πάντα, χάσαμε τους φίλους μας και πρέπει να μείνουμε σπίτι. Δύσκολο. Νομίζω έχει φιλοξενήσει και στην εκπομπή σου πάρα πολλούς που μιλάνε για την ψυχολογία αυτές τις μέρες και των μικρών παιδιών και των γονέων τους, που πολλοί από αυτούς δεν έχουν επίσης δουλειά αυτό το διάστημα. Δεν είναι όλοι με τηλεκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα από τις πρώτες μέρες, έψαξα να δω ένα τρόπο να επικοινωνήσω με όλα τα παιδιά του σχολείου, και εγώ και οι συναδέλφοι μου από το νηπιαγωγείο. Οπότε πολύ πολύ γρήγορα φτιάξαμε μία πλατφόρμα κατεβάζοντας μία εφαρμογή από το διαδίκτυο, που είναι η λεγόμενη Class Dojo Class. Είναι μία τάξη. Πολλοί ίσως και δεν την ξέρουν την εφαρμογή. Ήταν πάρα πολύ απλή στη χρήση της. Ωστόσο, για μένα ήταν ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ήταν όλο στην αρχή στα αγγλικά. Έπρεπε να καταλάβω τι είναι, πώς είναι. Και καταφέραμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλοι οι γονείς να ανταποκριθούν, να μπορέσουν να είναι σε αυτή την πλατφόρμα. Δεν είναι σαν τηλεδιάσκεψη, ας το πούμε έτσι. Είναι απλά μία τάξη που εμφανίζονται κάποιες φατσούλες με πολύ αστείες φάτσες. Όχι των παιδιών, και μέσα εκεί λοιπόν καταφέραμε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Χάρηκαν πάρα πολύ οι γονείς των παιδιών. Προσπαθήσαμε στην αρχή να μπούμε σε ένα πολύ μικρό πρόγραμμα. Τονίζω όμως το εξής: δεν ήταν αυτό το πράγμα για να κάνουμε μάθημα. Δεν μπορείς να κάνεις μάθημα σε τόσο μικρά παιδιά. Ήταν απλά μία επαφή που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα τους λέγαμε δύο κουβέντες, να τα στηρίξουμε κατά κάποιο τρόπο, να δουν ότι δεν έχασαν τη δασκάλα τους, να δουν ότι είμαστε εδώ, να τους πούμε δύο πραγματάκια ακούγοντας τη δική μας τη φωνή. Ναι. Σε αυτή την εφαρμογή μπορείς να ανεβάσεις ένα βίντεο και live. Τους έφτιαξα λοιπόν ένα υποτυπώδες, πολύ μικρό προγραμματάκι για κάθε μέρα, να έχουν κάτι από το σχολείο να κάνουν και να θυμούνται. Χωρίς να είναι υποχρεωτικό, όποιος ήθελε, γιατί μην ξεχνάμε τις δυσκολίες. Ποιες είναι αυτές? Εκτός την ηλικία των παιδιών, που όπως καταλαβαίνεις δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με το διαδίκτυο, ούτε μπορούν να γράψουν, ούτε μπορούν να έχουν μπροστά τους έναν υπολογιστή ή ακόμη και ένα κινητό και να κάνουν πράγματα. Έπρεπε δηλαδή να είναι ένας γονέας οπωσδήποτε μαζί τους. Μην ξεχνάμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα, που είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Οπότε λοιπόν, μαζί με τους γονείς βλέπανε, ακολουθούσαν κάποια πραγματάκια πολύ 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 απλά, και τα βράδια τους έλεγα παραμύθια. Πες το μου λίγο αυτό με τα παραμύθια, σε παρακαλώ, που τα έχουμε ταυτίσει μαζί σου και με την αγαπημένη σου φωνή. Πώς μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος? Γιατί για να τα διαβάσεις κιόλας χρειάζεται και σχετική άδεια πιθανώς από τους συγγραφείς. Βεβαίως, κοίταξε να δεις. Γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Όλοι έχουμε πέσει να βρούμε πράγματα, να δούμε πράγματα, να ανακαλύψουμε πράγματα.
Σε ό,τι αφορά όμως το δικό μου το κομμάτι, εγώ έχω πάρει άδεια από ορισμένους εκδοτικούς οίκους για συγκεκριμένα βιβλία, τα οποία μπορώ να τα μεταφέρω μέσω του καναλιού μου στο YouTube, στο διαδίκτυο, για συγκεκριμένο χρόνο, και θα δούμε, είναι γραπτή η άδεια που έχω, ναι, για να μπορέσω με τις κούκλες μου, όπως ακριβώς έλεγα τα παραμύθια του Σαββάτου, να μεταφέρω όλη αυτή τη μαγεία, όσο δύσκολη και να είναι, μιας και ζω σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο με κούκλες. Κούκλες μου, μένω στο σπίτι, έχω δίπλα μου τη Χρωματούσα, για δες τη. Γεια σου Ιωάννα. Καλώς τη. Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις. Είμαι καλά. Μένεις σπίτι. Και εγώ μένω στο σπίτι. Δεν με αφήνει η κυρία Ελένη να πάω πουθενά. Και πολύ καλά κάνει, νομίζω. Λοιπόν, έτσι φτιάχνω παραμύθια. Προσπαθώ να είμαι συνεπής στους χρόνους μου, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η τεχνολογία αργεί, που λένε. Θέλει πάρα πολλές ώρες να ανέβει ένα βίντεο. Προσπαθώ να κάνω κάτι. Διαβάζω επίσης κάποια βιβλία και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, είτε είναι αφηγητής, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι οποιαδήποτε σχέση και να έχει με το παιδικό βιβλίο, σκεπτόμενος ότι αυτό το διάστημα έχει πληγεί πάρα πολύ και το βιβλίο, δεν υπάρχουν αγορές, πάρα πολύ λίγες μέσω από το ίντερνετ. Να σεβαστούμε λοιπόν όλους τους δημιουργούς και να μην γίνεται αυτό το πράγμα αυθαίρετα. Ναι. Μόνο με άδεια. Αγαπάμε όλοι τα βιβλία. Είναι γεμάτα τα σπίτια μας με βιβλία, ειδικά όσοι ασχολιόμαστε με αυτό. Ας ζητάμε μια μικρή άδεια και ας λέμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στα μικρά παιδιά. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε αυτό που λες. Θέλω να μας πεις γενικά και στο blog σου όμως, την επισκεψιμότητα η οποία υπάρχει, γιατί βλέπω ότι ακόμα περισσότερο δίδεις επιλογές και εναλλακτικές σε όλους όσους, σε όλους όσους θα το επισκεφθούν. Ναι, έχω δημιουργήσει στο blog μου, γνωστό πια, το ζητούνται αναγνώστες, 4 σελίδες, τις οποίες μπορείς να τις βρεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Η μία αφορά δημιουργικές ιδέες όσο μένουμε στο σπίτι. Έχω συγκεντρώσει λοιπόν απίστευτα πράγματα μέσα από το διαδίκτυο όλες αυτές τις μέρες, το ανανεώνω συνεχώς. Είναι για θεατρικές παραστάσεις, είναι για βιβλία, είναι για παραμύθια, είναι περιηγήσεις σε μουσεία. Έχω χωρίσει κατά κάποιο τρόπο και σε μικρότερες σελίδες για να μην είναι τεράστια η έκταση όλων αυτών των διευθύνσεων. Ανανεώνεται συνέχεια. Και μάλιστα από προχθές έφτιαξε και μία καινούργια που λέει «Μένουμε σπίτι», μάλλον «Εδώ είναι πηγαγωγείο και ας μένουμε σπίτι». Με πολύ επιλεγμένες δραστηριότητες για τα παιδιά μου, για παιδιά που είναι τις ηλικίες που εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά. Συνέχεια θα ανανεώνεται και συνέχεια προσθέτω κάτι που θεωρώ ότι αξίζει, αν μπορούμε να αφιερώσουμε τα μικρά παιδιά μπροστά σε μία οθόνη κάποιο χρόνο, να είναι τουλάχιστον δημιουργικό και κάτι ποιοτικό. Παρακολουθούμε και βλέπουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος γονιός ή οποιοδήποτε επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου, να παρακολουθήσει και να δώσεις αυτές τις όμορφες πινελιές σου, αυτό το χρώμα που δίνει η Χρωματούσα, να το δώσουμε γενικά και στην καθημερινότητα του εντός του σπιτιού για πολλούς ακόμα γονείς, και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπουμε και το κανάλι σου στο YouTube, αλλά και το blog σου ζητούνται αναγνώστες με όλες τις επιλογές που μας δίνεις και τη σελίδα στο Facebook, όλα τα πλήρη στοιχεία βασικά δίνουμε, γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε γενικά επιλογές στον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Ιωάννα, συμφωνώ, και εγώ ψάχνω και εγώ έχω ανάγκη από πάρα πολλά πράγματα και μένα μου λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Απλά προσπαθώ το χρόνο μου, αφού μένουμε στο σπίτι, να φτιάχνω πράγματα που ευχαριστούν καταρχήν εμένα και κατ' επέκταση τα παιδιά μου που πραγματικά μου λείπουν όσο τίποτα στον κόσμο. Το πιστεύω. Μου λείπουν τα παιδιά μου στο σχολείο, τα παιδιά μου στα παραμύθια, το μουσείο είναι κλειστό, δεν μπορώ να είμαι πια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Όπως καταλαβαίνεις, όλοι έχουμε στερήσει αυτό το διάστημα. Προσπαθώ λοιπόν με κάθε τρόπο να δώσω χαμόγελο. Αυτό δεν μας λείπει. Το χαμόγελο δεν έχουμε ανάγκη. Μας λείπει και βέβαια το χαμόγελο και το γέλιο. Εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από τον κορονοϊό, λένε οι επιστήμονες. Να τους ακούτε. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα πιο προσωπικό. Όλο αυτό το διάστημα που και εσύ από την πλευρά σου, ένα παραπάνω, δίνεις ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και δείχνεις όλη σου την ψυχή για να δώσεις επιλογές και δυνατότητες στα παιδάκια σου. Και στα παιδάκια, όχι απαραίτητα μόνο τα δικά σου, τα νηπιαγωγάκια, και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και το ξέρω καλά αυτό.
ταυτόχρονα όμως βλέπω την Ελένη, θέλω να μου πεις, αν όλη αυτή η συνθήκη, που και για σένα είναι πρωτόγνωρη, θα μπορούσε πιθανώς με τον χρόνο που έχει στη διάθεσή σου, αυτόν τον λίγο που σου περισσεύει, γιατί τώρα νομίζω δουλεύεις πιο πολύ, Πάρα πολύ. Να είναι δημιουργικός και συγγραφικά αυτή τη φορά. Ναι. Κοίταξε να δεις, προσπαθώ κι εγώ, αφού κατάλαβα τι ακριβώς έχει γίνει και μπήκα σε ένα δικό μου πρόγραμμα, ναι, έχω ξεκινήσει και γράφω, φτιάχνω καινούργιες ιστορίες. Δυστυχώς ο χρόνος σταμάτησε, που λένε, για μας τους εκπαιδευτικούς και κατεπέκτασε σε μένα στις 12 του Μάρτη. Έπρεπε να συντάξω τα πάντα. Έχω ξεκινήσει όμως, φτιάχνω μια καινούργια ιστορία, η οποία δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό. Θα γραφτούν πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχει λόγος να κάνω αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο όμως που πάλι θα δίνει χαρά. Μην ξεχνάμε ότι ήταν να βγουν 2 βιβλία μου αυτό το διάστημα. Καλά να είμαστε, να περάσει όλη αυτή η μπόρα. Είναι 2 πολύ ωραίες ιστορίες, 2 υπέροχα παραμύθια. Να είμαστε καλά και θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι ίσως, που πιστεύω πια, αν μπει το γρανάζι μπροστά όλης αυτής της παραγωγικότητας και όλο αυτό το πράγμα που έχει σταματήσει, να τα δούμε. Αλλά ναι, δεν έχω σταματήσει, έχω τη διάθεση και αφιερώνω χρόνο και γράφω πια. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και αδειμονούμε για οτιδήποτε νέο δικό σου εγχείρημα, οτιδήποτε σχετίζεται με σένα. Θέλω να μου πεις, πριν σε αποχαιρετήσω, ποια ευχή θα έδινες και τι είναι αυτό το οποίο τώρα που σε ακούνε όλοι αυτοί οι γονείς, όλες αυτές οι οικογένειες και φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδάκια του κόσμου, τι θα ήταν αυτό που θα τους ευχώσουν μέσα από την καρδιά σου? Να τους αγκαλιάσω καταρχήν, να τα δω τα παιδιά μου, να βγούμε έξω, θα τους πω να χαμογελάνε και να μην χάνουν το κουράγιο τους. Και να σου πω και κάτι, Ιωάννα. Μπαίνουμε σε διάθεση πασχαλινή. Θα κλείνουν τα σχολεία αύριο, αν είμαστε κανονικά. Ξέρεις τι έχω να πω σε όλους τους γονείς που βρίσκονται σε ένα χάος, γιατί δεν θέλουν να προλάβουν τα πάντα. Αφήστε τα παιδιά σας να βαρεθούν όλο το διάστημα του Πάσχα. Να ξεκουραστούν, να βαρεθούν. Σαν να έχουμε διακοπές στο σχολείο. Ναι. Να χαμογελάτε και να τα αγκαλιάζετε. Μόνο αυτό. Πόσο μας έχει λείψει και να χαμογελάμε, αλλά κυρίως να αγκαλιάζουμε. Ελένη Μπετινάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία. Καταρχήν, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε και γενικά περαστικά να είναι όλα αυτά γρήγορα για να επανέλθουμε και εμείς στα δικά μας ραντεβού τα από κοντά. Λείπεις από τον καναπέ μου, πρέπει να σου πω, και εσύ και οι κούκλες και τα βιβλία σου. Ιωάννα, μου λείπεις πάρα πολύ, αλήθεια το λέω. Και εμένα. Σε σκέφτομαι, σε παρακολουθώ, σε θαυμάζω αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά είναι άθλιος όλο αυτό το πράγμα. Και πρόσεχε. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσέχω. Προσέχω. Πολλά φιλιά, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Να, αυτά μου κάνετε και συγκινούμε. Εγώ εδώ το πάω, εκεί το πάω, θα κλάψω σήμερα. Αλλά από χαρά, το ωραίο, το δάκρυ της συγκίνησης.